Το μεσημέρι της 3ης 5 Τέταρτα ο κρατερός Κατσούλης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή Μέρα Μεσημέρι με τη Μάριον, όπου μεταξύ άλλων μίλησε τόσο για την προσωπική του ζωή, η οποία έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό, όσο και για τα επαγγελματικά του σχέδια, αλλά και για το κίνημα hashtag MeToo που μέχρι και σήμερα έχει καταιγιστικές εξελίξεις. Ο γνωστός ηθοποιός ανέφερε μεταξύ άλλων πως «Η αγάπη είναι ο μόνος δρόμος. Οι ρογμές μας είναι πολύτιμες. Ήταν μια χρονιά μεγάλων αλλαγών και σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Η Άση Μπίλιου το έχει πει πολύ ωραία, αυτά τα κάνει ο ουρανός. Το ξέρω και από ζωές φίλων, έρχεται ένα και έρχονται και τα υπόλοιπα. Πάντα πίστευα ότι ένας ηθοποιός είναι ωραίο να δοκιμάζει διαφορετικά πράγματα. Αυτό που με ιντριγκάρει είναι να υπάρχει κάτι καινούριο, συνολικά ήταν 7 χρόνια στις εκπομπές. Δεν πάντα είχα τον ίδιο ενθουσιασμό, γιατί όσο πιο πολύ χώρο εκείνο το κομμάτι άρχισε να μικραίνει ο χώρος για την υποκριτική. Για μένα εξακολουθεί να είναι πιο ενδιαφέρουσα η υποκριτική. Αν υπάρξει μια πρόταση για παρουσίαση εκπομπής άλλου είδους και όχι για πρωινό, το συζητάμε. Μιλώντας για το ΜΕΤΟ ανέφερε, είμαστε στην κατάσταση που ή θα είσαι με τους καλούς και θα ζητοκραυγάζεις θάνατος ή εάν πεις οτιδήποτε που μπορεί να φανεί θετικό, τότε είσαι ο κακός. Έχουν αντιστραφεί λίγο περίεργα οι όροι. Thank you.